Λίγο πριν ολοκληρωθεί η COP28, σχεδόν κανείς δεν έμεινε ικανοποιημένος από το προσχέδιο συμφωνίας που δημοσιεύθηκε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζουν για να συμπεριληφθεί στην τελική συμφωνία αναφορά στον περιορισμό της χρήσης ορυκτών καυσίμων. Αλλά το κείμενο που παρουσίασε η Προεδρία της COP28 με επικεφαλής τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων συμπεριέλαβε μια λίστα με ενέργειες που θα μπορούσαν να κάνουν οι χώρες. Το κείμενο αυτό είναι ανεπαρκές. Υπάρχουν στοιχεία που δεν είναι αποδεκτά ως έχουν. Είναι μια απογοήτευση. Η ανάγκη για επίγουσα αντικατάσταση και μείωση των ορυκτών καυσίμων στον τομέα της ενέργειας σε αυτή την κρίσιμη δεκαετία λείπει εντελώς. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται για τον άνθρακα έρχεται σε αντίθεση με τις ενεργειακές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιτρέπει νέους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα. Οι υποστηρικτές του κλίματος καταδικάζουν το προσχέδιο της συμφωνίας και ζητούν άμεση μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων. Η Σαουδική Αραβία και άλλα έθνη που παράγουν ορυκτά καύσιμα έχουν ανταποδώσει την πίεση και τελικά αυτό που βλέπουμε μιλάει μόνο για μείωση της κατανάλωσης και της παραγωγής ορυκτών καυσίμων. Αυτό είναι απαράδεκτο. Εμείς ως κοινωνία των πολιτών απορρίπτουμε το κείμενο γιατί ήδη περνάμε μια κλιματική έκτακτη ανάγκη. Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πάντως υποστηρίζουν ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί και μετά την COP28.